Κύριοι Δήμαρχοι, φίλοι και φίλες, λαέ της Αχαγιάς, συντρόφισσες και σύντροφοι. Το 1944 στην Ελλάδα, τελευταία χρονιά της τριπλής φασιστικής κατοχής, σε κρίσιμες συνθήκες της λαϊκής πάλης, ο αγώνας του ελληνικού λαού με επικεφαλή στο ΕΑΜ φουντώνει και ο Ελλάς περνά σε γενική επίθεση. Στο δε ανατολικό μέτωπο, η συντριβή των Γερμανών από τον Κόκκινο Στρατό είναι βέβαιη, καθώς έχει προηγηθεί και η νίκη καμπή στο Στάλιγκραντ. Ο φασισμός απαντά και με φοβερές θηριωδίες, με απίστευτα ολοκαυτώματα εις βάρος του αγωνιζόμενου λαού, με το ΚΚΕ να προσφέρει τον ανθό του και να αναδεικνύεται σε κύριο αιμοδότη του απελευθερωτικού αγώνα. Από αυτές τις θυσίες, πρώτη και καλύτερη είναι αυτή των 200 της Κεσαριανής. Τέτοιες μέρες, κατά τα τέλη Απριλίου, τμήμα του Ελλάς Πελοποννήσου υπό το Μανώλη Σταθάκη χτυπά γερμανική φάλακα στη Λακωνία, εξοντώνοντας και ανώτατο αξιωματικό τους, τον στρατηγό Φραντς Κρέχ. Λέει ο Νίκος Μπελογιάννης κατά την απολογία του αναφερόμενο στο γεγονός. Εκείνη την περίοδο ακριβώς στη Λακωνία πήρα μια πληροφορία ότι θα περάσει ένας γερμανός στρατηγός με το επιτελείο του και ένα τμήμα γερμανικό για να επιθεωρήσει τα έργα που γινόντουσαν στην Νότια Πελοπόννησο. Και με ρώτησαν οι Άγγλοι τι θα κάνουμε, θα τους χτυπήσουμε ή όχι. Και η ερώτηση αυτή είχε το νοημά της, γιατί ένα γερμανό στρατηγό θα τον πληρώναμε πολύ ακριβά. Σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν δισταγμοί και αδίσταχτα είπα χτυπήστε τους. Για αντίπεινα, οι Γερμανοί του φέκησαν 200 στελέχη του κόμματος στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και το Χαϊδάρι. Αυτή ήταν η δική μας δράση και αυτές τις εκατόμβες προσφέραμε. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα, με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Έτσι, εκτός των αντιπίνων στην Νότια Πελοπόννησο εκ μέρους των Γερμανών και των καθαρμάτων των ταγμάτων ασφαλείας του Παπαδόγκωνα, ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής Ελλάδος, ονομάζοντας κομμουνιστική συμμορία τα παλικάρια του Λαϊκού Στρατού, διατάσσει τον τυφεκισμό 200 κομμουνιστών. Όχι ένας και όχι δυο, αλλά 200 κομμουνιστές πολιτικοί κρατούμενοι, έγκλειστοι στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, στην πλειοψηφία τους κρατούμενοι από την ακροναυπλία Επιμεταξά και από την Ανάφη, τους οποίους επίσης είχε παραδώσει στους κατακτητές η ελληνική κυβέρνηση, μεταφέρονται για να εκτελεστούν στην Κεσαριανή ανήμερα Πρωτομαγιά. Και οι 200 πέφτουν με το κεφάλι ψηλά σαν σε πανηγύρι. Μεταξύ εκείνων των 200 ηρώων του ΚΚΕ και του ελληνικού λαού ήταν και ο Μίτσος Ρεμπούτσικας, τον οποίο σήμερα εδώ τιμάμε. Γεννήθηκε το 1908 στην Κάτω Αχαγιά, σπούδασε νομικά, μπήκε στην ΟΚΝΕ, Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδας από φοιτητής, πιάστηκε το 1939, κλείστηκε στην Ακροναυπλία και από εκεί στη Λάρισα και μετά στο Χαϊδάρι. Στο τελευταίο του σημείωμα προς την οικογένειά του έγραφε μεταξύ των άλλων: «Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ». Αλλά και τα αναγραφόμενα για τον Μίτσο Ρεμπούτσικα σε σχετικό δελτίο της ασφάλειας αποτελούν ύψιστο τίτλο τιμής και μέγιστο παράσημο για τον ίδιο, την οικογένειά του, το χωριό του και το κόμμα μας. Ούτως είναι κομμουνιστής προ πολλών ετών και δρά κυρίως εις την οργάνωση της εργατικής βοηθείας μετά των λοιπόν μελών της οικογένειάς του, τα οποία εμφορούνται επίσης υπό κομμουνιστικών ιδεών. Για την ιστορία, η εργατική βοήθεια ιδρύθηκε το 1924 ως ειδική οργάνωση για την υποστήριξη των θυμάτων της πάλης των τάξεων, έδινε ηθική και υλική βοήθεια, χρήματα, τρόφιμα, ρουχισμό και άλλα στα θύματα των διώξεων και στις οικογένειές τους, παρήχε νομική βοήθεια με δικηγόρους μέλη της, αλλά και ιατρική περίθαλψη, συνέβαλε σε αποδράσεις ή φυγάδευση αγωνιστών από τις εξορίες και τις φυλακές, αναλάμβανε την καλλιέργεια των χωραφιών των φυλακισμένων, ενίσχυε θύματα φυσικών καταστροφών και αγωνιστές άλλων χωρών.
Τέτοιας λογής εγκλήματα έκανε και ο Ρεμπούτσικας. Και βεβαίως, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, επιμένουμε στην εγκατάσταση μνημείου στην πλατεία αυτή και στις σχετικές διευκολύνσεις εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, γιατί νομίζουμε ότι έτσι είναι το πρέπον. Εκείνη την Πρωτομαγιά, φίλοι και φίλες, στην Κεσαριανή ήρθαν αντιμέτωποι δύο κόσμοι ριζικά διαφορετικοί μεταξύ τους, που είχαν και έχουν ανειρήνευτο πόλεμο. Ο κόσμος των Ναζί, γέννημα θρέμα των γερμανικών κολοσσών, μεγαθυρίων και μονοπωλίων, που είτε γερμανικά, είτε αμερικάνικα, είτε άλλης εθνικότητας, γίνονται φωνιάδες όταν πρόκειται για τα κέρδη και το συμφέρον τους, που ο πόλεμός τους συνεχίζει την πολιτική της ειρήνης τους. Και από την άλλη, ο κόσμος του Ρεμπούτσικα και των 200, που αγωνίζεται για καλύτερες μέρες και που για την υπεράσπιση του λαού δίνει ακόμα και τη ζωή του, ο κόσμος της ασυμβίβαστης τάσης που κρατάει τη δάδα αναμένη και όταν ακόμα θέλει πολύ φως να ξημερώσει. Τέτοιες εκδηλώσεις, φίλοι και σύντροφοι, όπως η σημερινή για ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, προσφέρονται ασφαλώς για εξαγωγή χρήσιμων διδαγμάτων και για θετικό προβληματισμό γύρω από την εργατική λαϊκή υπόθεση. Δεν ήταν μόνο ο Ρεμπούτσικας και οι 200, αλλά και πολλοί άλλοι αμέτρητοι. Δεν ήταν μόνο ο απελευθερωτικός αγώνας της κατοχής, αλλά και όλη η δεκαετία του 40. Γενικά, το ΚΚΕ έχει μια υπερεκατόχρονη ιστορία με μεγαλείο τέτοιο που προκάλεσε και προκαλεί σεβασμό και δέος, ακόμα και σε αντιπάλους του. Δεν επαναπαυόμαστε όμως στις ιστορικές μας δάφνες, αλλά συνεχίζουμε. Και μάλιστα εδώ και περίπου 3 δεκαετίες, όχι λίγο δηλαδή, είμαστε στην πρώτη γραμμή της πάλης για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, με ρότα τη νέα κοινωνία, το σοσιαλισμό, με οδηγό τα ανώτερα ιδανικά από τα οποία εμπνεόταν και ο Ρεμπούτσικας, με νέο πρόγραμμα και επεξεργασίες και αντίστοιχη αγωνιστική δράση, ως καρπό πολύχρονης επιστημονικής προσπάθειας και πείρας, πρωτόγνωρης εναρμόνισης της πορείας του κόμματος με τους κοινωνικούς ιστορικούς νόμους και τις απαιτήσεις του σήμερα. Όλος ο εργατικός λαϊκός κόσμος βλέπει και ζει στο πετσί του, υφίσταται τα δεινά και τα αποτελέσματα των βαθύτατων και οξύτατων αντιθέσεων του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Σε έναν αιώνα όπως τον 21ο, όπου δημιουργούνται όλο και νέες δυνατότητες να ζούμε σαν άνθρωποι, βιώνουμε μια βαρβαρότητα. Σε αυτή την κατάσταση είναι ένοχοι και συνένοχοι όλα τα αστικά κόμματα. Όλοι όσοι από θόκους, κυβερνητικούς, κρατικούς και άλλους έβαλαν και βάζουν πλάτη. Το ΚΚΕ περηφανευόμαστε ότι ήταν και είναι πάντοτε στο εργατικό λαϊκό στρατόπεδο. Έχουμε μεγάλη δύναμη. Τελικά θα νικήσουμε, γιατί ο λαός τα δένει κομπολόγια, όπως λέμε, και τους ράβει κουστούμι. Το καραβάνι προχωράει, αφήνοντας τα σκυλιά να γαυγίζουν. Διανύουμε ενδιαφέρουσα ιστορική περίοδο ως κουκουέ και ως εργατικό λαϊκό κίνημα. Και θα έρθουν σίγουρα μεγάλες μέρες, με τον πύχη των απαιτήσεων να τίθεται ακόμα ψηλότερα και για μας και για τη λαϊκή πάλη. Ο μεγάλος σκοπός της απαλλαγής από την εκμετάλλευση θα επιτευχθεί από τις νέες φουρνιές επαναστατών, στους οποίους περνάει η σκυτάλη και η ευθύνη. Με πλήρη συνείδηση της προσωρινής υποχώρησης του επαναστατικού κινήματος και των επικείμενων δυσκολιών και εμποδίων, φροντίζουμε να εκπαιδευόμαστε και ταυτόχρονα να έχουμε άριστη σχέση με τη θεωρία μας, να εμπνεόμαστε από το ρόλο της ανερχόμενης τάξης της εργατικής, από το πλήθος των αποδείξεων για το επίκαιρο και το ρεαλιστικό της αλλαγής που επαγγελόμαστε, από τους σύγχρονους αγώνες που γίνονται στις ίδιες τις Μητροπόλεις του καπιταλισμού, από την ιστορική πείρα του κουκουέ και του διεθνούς κινήματος. Ούτε αιώνιο είναι το καπιταλιστικό σύστημα, ούτε και μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινο. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας ήταν και είναι ο Ρεμπούτσικας και το ΚΚΕ και όχι οι απολογές του συστήματος. Τα πάντα ρί και ουδέν μένει. Φτάνει να παραμεριστεί η λογική της αναμονής και να βγει στο προσκήνιο ο λαός, πράγμα που είναι και του λαού, αλλά και δική μας ευθύνη. Στην παλιότερη ιστορική πείρα,
προστίθεται τώρα και η καινούρια. Η ευρύτερη αναγνώριση και εκτίμηση προς το ΚΚΕ για τη συμβολή και προσφορά του τα τελευταία χρόνια για τον αγώνα του, που μπορεί να έχει επιτυχή έκβαση υπερπηδώντας κάθε ύπουλο εμπόδιο και ακυρώνοντας κάθε υπονόμευση, αρκεί να υιοθετηθούν πλατιά οι ιδέες μας, να διαδοθεί η αλήθεια, να πληθύνουν οι αγωνιστικές αιστείες, να βγει το κουκουέ πιο ισχυρό, να απαιτήσει ο κόσμος αυτό που δικαιούται ως παραγωγός του πλούτου, να αντεπιτεθούμε, να βάλουμε φρένο στα χειρότερα και να αναπνεύσουμε, αλλά να παλέψουμε και τα πιο μεγάλα και σπουδαία. Να κάνουμε στην άκρη αυτή τη μειοψηφία που κάθεται στο σβέρκο της λαϊκής πλειοψηφίας και που για τα συμφέροντά της δεν διστάζει ακόμα και να εγκληματεί, επιτρέποντας στο λαό κάθε τετραετία να επιλέγει αντιλαϊκό διαχειριστή κάποιον ή κάποιους από το πολιτικό της προσωπικό. Φυσικά, φίλοι και σύντροφοι, γνωρίζουμε ότι πολλοί, ακόμα και από εκείνους τους ανθρώπους του λαού που μας εκτιμούν ή και βρισκόμαστε από κοινού σε αγώνες, δεν προσυπογράφουν το σύνολο του προγράμματός μας και του τρόπου αυτού που σκεφτόμαστε. Αλλά όλοι αυτοί και πολύ περισσότεροι αύριο θα πυκνώσουν τις γραμμές της πάλης και γι' αυτό μέσα στη σημερινή πάλη θέλουμε να χτίζουμε γερούς δεσμούς μαζί τους. Τους εμπιστευόμαστε και πρωτοστατούμε μαζί τους για επιτυχίες. Επιδιώκουμε όχι μόνο την ψήφο τους, αλλά να κερδίσουμε και την ψυχή τους, να υιοθετήσουν και αυτοί την υπόθεση της ισχυροποίησης του ΚΚΕ. Πρωτοπορούμε στον αγώνα για νίκη σήμερα, αλλά και για να μπει οριστικά τέρμα στα βάσανα του λαού μας. Άλλωστε, οι προπολεμικές γενιές που ακολουθούσαν τους βασιλικούς και τους βενιζελικούς ήταν εκείνες που τη δεκαετία του 40 βγήκαν στο προσκήνιο και μεγαλούργησαν σε συνθήκες δύσκολες, πυκνώνοντας τις γραμμές του ΕΑΜ, καθιστώντας το ΚΚΕ τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, τα αστικά κόμματα εντελώς ανυπόλυπτα και κάνοντας την ελληνική αστική τάξη να λαχταρίσει στην κυριολεξία. Το δίδαγμα της ιστορίας, ελληνικής και παγκόσμιας, είναι ότι με ηγεσία και πρωτοπορία που πρέπει, οι λαοί σηκώνονται όρθιοι, οργανώνονται και τους τρέμουν οι εκμεταλλευτές. Βγαίνουν κι άλλα διδάγματα όμως. Έτσι, πραγματικά στην κατοχική απελευθερωτική πάλι, πώς το λέει ο Σικελιανός στο ποίημά του Αντίσταση, σηκώθηκε όλη γης με τους αποθαμένους κι ήταν χιλιάδες δίπλες ο χορός, χιλιάδες τα τραπέζα. Αυτό έγινε γιατί το ΚΚΕ, αν και σοβαρά χτυπημένο, ανασυγκροτήθηκε γρήγορα, πήρε την πρωτοβουλία, πρωτοστάτησε και ηγήθηκε στον αγώνα, πληρώνοντας το ίδιο βαρύ φόρο αίματος σε συνθήκες πρωτοφανούς εκμετάλλευσης των λαϊκών μαζών και βαθιάς διάσπασης της αστικής τάξης. Αλλά η μαζικότητα του κινήματος και οι θυσίες για να πιάνουν ακόμα καλύτερο τόπο και οι αγώνες για να φτάνουν ως το τέρμα πρέπει να πηγαίνουν πακέτο με μια πολιτική που συσπυρώνει δυνάμεις για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. Να μην αποσυνδέεται η πάλη από αυτό το κεντρικό στόχο, το τελικό. Αλλιώς οδηγούμαστε σε εδραίωση της αστικής εξουσίας με νέους όρους, χειρότερους ή καλύτερους. Η άποψη ότι η συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος σε κυβέρνηση συνεργασίας και η πάλι υποξένη σημαία δήθεν αποτελούν σκαλοπάτι για πιο προωθημένους στόχους καταρρίφθηκε δραματικά στη συνέχεια. Με εξέχοντες αντιπάλους μας να υπογραμμίζουν μετέπειτα ότι μόνον η συμμετοχή του ΚΚΕ στην κυβέρνηση μας ίνιγε τα σπήλας της Ελλάδος και ευτυχώς κατορθώθη, όπως κοκορευόταν ο Γεώργιος Παπανδρέου, και ότι όσο το ΚΚΕ και το ΕΑΜ συμμετείχαν στην κυβέρνηση, είχαν τακτική οι αντίπαλοι του να τους δένουν συνεχώς και περισσότερο με κάθε δήλωση ή πράξη της κυβερνήσεως, όπως τηλεγραφούσε ο Άγγλος πρεσβευτής Ρέτζιναλντ Λίπερ στον Υπουργό του των Εξωτερικών Άντονι Ίντεν. Το τι πρέπει να γίνει, μας το γράφει ωραία ο Μπαρμπακώστας ο Βάρναλης στο περίφημο έργο του «Η αληθινή απολογία του Σοκράτη». «Δικιά σας η πατρίδα, μα τίποτα δικό σας μέσα σε αυτήν. Χωράφια και παλάτια, καράβια και χρήμα, θεοί και εξουσία,
σκέψη και θέληση όλα ξένα. Περηφανεύεστε πως είναι δικά σας, γιατί είναι εθνικά. Και κανένας δεν συλλογάται πως όλα τα αγαθά μαζεύονται σε λίγα χέρια. Σας σκοτώνουνε μια φορά οι ξένοι, μα τα χέρια τα αδερφικά σας φύγουνε το καρύδι του λαριγιού σ' όλη σας τη ζωή και σας δολοφονούνε κάθε μέρα. Όχι μονάχα τίποτα δικό σας γύρα, μα κι όλος ο εαυτός σας και η ψυχή σας είναι δικά τους. Είσαστε το μεγάλο ψυχομέτρη. Νιώστε τη δύναμή σας και ενωθείτε με τους αδικημένους λεύτερους. Να τους πάρετε τα αγαθά και να τους βάλετε να δουλεύουνε για να τρώνε. Θα δουλεύουνε κι αυτοί κι εσείς. Κοινή δουλειά, κοινά τα αγαθά και η λευτεριά. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες λαέ της Αχαγιάς, πάμε καλά ως ΚΚΕ, πανελλαδικά και εδώ στη Δυτική Ελλάδα και την Αχαΐα, όπου τώρα εκτιμάμε ότι μπορούμε να περάσουμε σε νέα φάση μεγαλύτερης ισχυροποίησης και ανάπτυξης, σε πιο έντονη πολιτική παρέμβαση, με νέα βήματα στη συσπήρωση δυνάμεων και στην οργάνωση του λαού και της νεολαίας μας, με πιο ισχυρό το μορφωτικό ιδεολογικό ρεύμα στις γραμμές μας και τον ευρύτερο περίγυρό μας, με ακόμα πιο γερά οικονομικά για να τα βγάζουμε πέρα, με περισσότερο νέο αίμα στην οργάνωση από τους πιο πρωτοπόρους ανθρώπους του τόπου μας και μεγαλύτερη στήριξη στην πρωτοπόρα οργάνωση νεολαίας, την ΚΝΕ, που συμβάλλει ιδιαίτερα και στον ομό μας στους αγώνες της νεολαίας και στην υπόθεση του κόμματος. Στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν μένουμε σε όσα ήδη έχουμε κατακτήσει, αλλά αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα καλή βάση, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις για πιο πλατιά δουλειά, νέες πρωτοβουλίες και περαιτέρω αλλαγή των συσχετισμών. Ακόμα, αξιοποιούμε τις νέες δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί για καλύτερη παρέμβαση στη μικρομεσαία αγροτιά και τους αυταπασχολουμένους, στις γυναίκες, στους γονείς, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στις αθλητικές ενώσεις, στο μέτωπο κατά των ναρκωτικών, στους επιστήμονες, στις πληθυσμιακές ομάδες όπως η Ρωμά και για τα δικαιώματά τους. Ταυτόχρονα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, πανελλαδικές αλλά και της ευρύτερης περιοχής μας, τον κομβικό της ρόλο στα σχέδια του ΝΑΤΟ, τις προτεραιότητες των καπιταλιστών, την οικονομική διάρθρωση, έχοντας υπόψη ότι όλα αυτά διαμορφώνουν ένα έδαφος φωτιά για το σύνολο των εργατικών λαϊκών προβλημάτων στον τουρισμό, στην αγροτιά και τους άλλους τομείς. Μετά και το έγκλημα στα Τέμπη, αποκτάμε πλούσια πείρα από τη μαχητική και πρωτοπόρα παρέμβασή μας στην κινητοποίηση χιλιάδων κόσμων. Βλέπουμε την αυξημένη εκτίμηση και εμπιστοσύνη στο ΚΚΕ για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο κίνημα. Είναι καλή η έκφραση οργής και αμφισβήτησης. Όμως επιδιώκουμε να γίνεται πιο συνειδητή η στράτευση με το ΚΚΕ. Πιο συνειδητή η επιλογή να φτάσει ο αγώνας πιο μακριά και η συμπόρευση με το κόμμα και στους αγώνες και στις εκλογές. Καλούμε σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, σε οργάνωση της μεγάλης λαϊκής αντεπίθεσης κατά του πραγματικού αντιπάλου του λαού και της νεολαίας, δηλαδή της άρχουσας τάξης, του κράτους της, των κυβερνήσεων και των κομμάτων που την υπηρετούν. Να καταδικαστούν όλοι οι πολιτικοί συνένοχοι για το έγκλημα των Τεμπών, την κλοπή του λαϊκού εισοδήματος, την ισοπαίδωση των δικαιωμάτων. Να καταδικαστούν όσοι κυβέρνησαν και να δυναμώσει η προοπτική που προσφέρει το πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησης που καταθέτει το ΚΚΕ στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Για να κερδίσει ο λαός και η νεολαία τη ζωή που της αξίζει, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Εκτός από το δρόμο της ανατροπής, άλλη διέξοδος δεν υπάρχει, φίλοι και σύντροφοι. Και αυτό το δρόμο ο λαός μπορεί να τον ανοίξει γρήγορα αν πιστέψει στη δύναμή του. Όσο πιο ισχυρό το ΚΚΕ, τόσο πιο ισχυρός ο λαός την επόμενη μέρα. Από αυτό προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης του κόμματος τώρα, παντού και βεβαίως στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Αυτό σημαίνει να πάρει ακόμα ψηλότερα ποσοστά το ΚΚΕ και στην Αχαΐα, επανεκλέγοντας το βουλευτή μας, και να βγουν χαμένοι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι της παρέας τους.
και να επαναληφθεί αυτό σε περίπτωση δεύτερων εκλογών. Αλλά και τον Οκτώβριο να βγουν ενισχυμένα τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας και στο γειτονικό του Ερημάνθου, στη ΔΕ Πάτρα να επανεκλεγεί πανηγυρικά ο Κώστας Πελετίδης και η αγωνιστική Δημοτική Αρχή, που εδώ και 9 χρόνια έχει τεράστια προσφορά στο λαό της πόλης. Επιτρέψτε μας ένα σχόλιο. Προκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μας, όταν λέει πως το ΚΚΕ πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του σε περίπτωση που του λείψουν λίγες ψήφοι για να φτιάξει κυβέρνηση. Προκαλεί, γιατί δεν είναι μόνο οι αντιλαϊκές του αμαρτίες ως κυβέρνηση, ο νουκέστη αριθμός, αλλά και αυτές ως αξιωματική αντιπολίτευση, ομοίως ο νουκέστη αριθμός. Τα δε στελέχη του στην Πάτρα συζητάνε φόρα παρτίδα και τρογοπίνοντας με εκείνα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το πώς θα γκρεμίσουν την αγωνιστική Δημοτική Αρχή. Ας πάρει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους υπόλοιπους τις ευθύνες του απέναντι στους συμμάχους τους, καπιταλιστές, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, γιατί το ΚΚΕ, όπως πάντοτε, έτσι και τώρα, θα πάρει τις ευθύνες του απέναντι στην εργατική τάξη, το λαό και την νεολαία, στους οποίους και μόνο δίνει λογαριασμό και δεσμεύεται ότι δεν θα μεταλλάξει τη λαϊκή ψήφο σε συμμετοχή ή στήριξη ή ανοχή σε οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση προκύψει. Όλοι αμέσως τη θέση μας στη μάχη για πιο γερό ΚΚΕ. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Το ψηφοδέλτιό μας πρέπει να φτάσει σε κάθε σπίτι. Ο Μίτσος Ρεμπούτσικας και οι 200 ζουν και μας εμπνέουν. Ζήτω η κόκκινη εργατική πρωτομαγιά.